πάω κατευθείαν στο Μιχάλη το Μελιόπουλο. Έλα Μιχάλη, καλή σου μέρα. Κάνει κρύο πάνω. Καλημέρα Γιώργο, στους 5 βαθμούς σήμερα είναι η πόλη της Βέρειας. Καλό, είναι μαλακός είναι ο καιρός. Ναι. Όπως βλέπετε μες στο κέντρο της Βέρειας, κοιτάξτε, εδώ πέρα κάποτε η εστία έσφιζε από ζωή. Οι καρέκλες, σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, πλατεία, ναι. Είχε ο κόσμος. Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στην εστία, έχει μαγαζί. Στην εστίαση, μπράβο. Κάθε μέρα μας ρωτάνε, στην εστίαση, ναι, συγγνώμη. Μας ρωτάνε κάθε μέρα τι γίνεται, πότε θα ανοίξουμε και τι προβλήματα έχουν. Για να πάμε στο φίλο μας. Καλημέρα, Μάριο. Καλημέρα. Το μικρό σας πώς είναι? Ο Μάριος. Μάριε, καλή σου μέρα. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλή σας μέρα. Τι συμβαίνει ακριβώς, πες τα όλα να ακουστούν. Έλα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην εστίαση της πόλης. Ναι. Όλα τα μαγαζιά σχεδόν είναι κλειστά, υπολειτουργούν αυτά που λειτουργούν. Ναι. Σε λίγο καιρό θα αρχίσει να μπαίνει σε ρυθμούς η ζωή κανονικά, εφόσον εμβολιαστεί ο κόσμος. Πρέπει οπωσδήποτε να ανοίξει η εστίαση, γιατί αν δεν ανοίξει η εστίαση, ο κάθε επιχειρηματίας που έχει πάρει τη επιστρεπτέα θα πρέπει να ξεκινάει να τη δίνει πίσω, δεν θα μπορέσει να τη δώσει γιατί δεν θα έχει μαζέψει χρήματα. Καλά, πάει πολύ πίσω η επιστρεπτέα. Μάριε, πάει πολύ πίσω η επιστρεπτέα και αν θα επιστρέψει. Δεν έχει σημασία, ναι. Δεν έχει σημασία το τι θα γίνει, αν θεία γίνει. Εμείς αγχωνόμαστε γιατί πρέπει να είμαστε τώρα, τυπικοί. Τώρα, τι ζητάτε από το κράτος, Μάριε. Να μας ανοίξουν επειγόντως. Να βρουν έναν τρόπο να μας ανοίξουν, γιατί δεν πάει άλλο. Η πόλη είναι πολύ ζορισμένη. Έχει πρόβλημα. Φαίνεται κιόλας. Όλοι η εστίαση αυτή την ώρα. Τα ασφαλιστικά. Είναι σε μια ασφαλιστικά να βρουν έναν τρόπο. Ναι. Να βρουν έναν τρόπο ασφαλιστικά, να κάνουν μειώσεις. Αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δάνεια, να τα παγώσουν μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Άλλο, ρυθμίσεις φόρων. Όλα αυτά κάτι να γίνει, γιατί είναι δύσκολο με τους φόρους, με αυτά εδώ, πώς να πέσει το ΦΠΑ και άλλο. Έρχεται. Να έχει επανεκκίνηση, να έχει επανεκκίνηση αγορά, να ξαναδούμε τη ζωή να μας να κινείται φυσιολογικά. Τα λέει απλά ο άνθρωπος, πολύ απλά και πολύ σωστά. Έχω να σου πω το εξής. Έρχεται η έκτη επιστρεπτέα που θα είναι μόνο για την εστίαση. Έρχεται ρύθμιση, φως, νερό, τηλέφωνο, ενίκεια, δάνεια, τα επιχειρηματικά. Και έχουμε και κάτι άλλο ακόμη. Έχουμε μια δυνατότητα της Ελλάδος αυτή η επιστρεπτέα να μην επιστραφεί ποτέ. Και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι άλλο χρειάζεται να γίνει, Μάρια? Τι άλλο χρειάζεται? Το βασικό που χρειάζεται να γίνει είναι να βρεθεί ένας τρόπος με αποστάσεις, να κρατάμε κανονικά τις αποστάσεις που θα μας δώσει το κράτος, να ανοίξουν τα μαγαζιά, να μπει σε λειτουργία, γιατί η εστίαση πεθαίνει αυτή τη στιγμή στην Έχεις πόλη δίκιο. Και όχι μόνο στη δικιά μας Έχεις πόλη, δίκιο. Σε όλες τις άλλες πόλεις. Μάριε. Η επανεκκίνηση είναι αυτή, να ανοίξουν τα καταστήματα, όχι να μας δώσουν βοηθείες μόνο. Θέλουμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε, να μπούμε στην κανονικότητα, να κάνουμε τη ζωή μας όπως την είχαμε οργανώσει. Το πάει αυτό. Ωραία ο άνθρωπος. Από εκεί ξεκινάμε. Θέλω να δουλέψω. Από εκεί ξεκινάμε. Μπράβο. Λέει θέλω να δουλέψω. Να δουλέψουμε. Σωστός. Σωστός, πολύ σωστός. Μάριε, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς σε όλους τους συναδέλφους. Σε ευχαριστώ, Μιχάλη, για το ρεπορτάζ. Κράτα, Μάριε, και θα δούμε πώς θα έρθει, πώς να φύγει αυτή η πανδημία και όλο αυτό το πράγμα που κρατάει καθυλωμένη την ανθρωπότητα. 7:22 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ, καταγράφουμε όλες